Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής από τη Δημοτική Τηλεόραση. Για την συνάντηση του Δημάρχου εχθές με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη, για την πρότασή του για τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών αλλά και πανεπιστημιακής σχολής στην ΚΟΜΕ, δέσμευση να αναλάβει ο Δήμος στη στέγασή του, για την έναρξη σε ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στην Κέφαλο, καθώς και για την εφαρμογή του ρημοτομικού στο Μαστιχάρι, ενημερώνει ο Δήμος της ΚΟΜΕ, δελτία τύπου που εξέδωσε από χθες το απόγευμα. Με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη συναντήθηκε χθες το πρωί στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος της ΚΟΜΕ Γιώργος Κυρίτσης, παρόντος του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών Μανώλη Ζερβού. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Καματερός, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γιώργος Μουστάκας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτιού Αιγαίου Καραγιάννης Βασίλης και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου, ο κ. Παπαδομαρκάκης. Ο Δήμαρχος της ΚΟΕ ενημέρωσε σύμφωνα με το δελτίο τύπου τον Υφυπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος να προχωρήσει στα έργα αποκατάστασης των ζημιών στα τρία σχολεία του νησιού που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Πρωτοβουλία που επικροτήθηκε και από τον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος την χαρακτήρισε ως την καλύτερη λύση. Ο κ. Κυρίτσης έθεσε επίσης το ζήτημα της σχολικής στέγης στο νησί και την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων σχολικών κτηρίων με προτεραιότητα, ένα νέο γυμνάσιο στην πόλη της ΚΟΕ και στο Λύκειο του Ζιπαρίου. Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση για την ίδρυση στην ΕΚΟ δημόσιου ΙΕΚ επαγγελματικών σχολών με ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά και το ζήτημα της φιλοξενίας μιας σχολής πανεπιστημιακού επίπεδου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και ενοποίησης των ΤΕΗ. Προσθέτοντας μάλιστα ότι ο Δήμος της ΚΟΕ αναλαμβάνει δέσμευση να στεγάσει αυτές τις νέες δομές. Με την προοπτική φιλοξενίας μιας σχολής στην ΕΚΟ συμφώνησε και ο βουλευτής Ήλιας Καματερός. Τώρα, με δελτίο τύπου επίσης, ο Δήμος ανακοινώνει την έναρξη ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στην Κέφαλο. Πρόκειται για ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στην Κέφαλο, στην περιοχή Κερούλια, το οποίο ξεκίνησε, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, και στηρίζεται σε μελέτη που ετοίμασαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανακατασκευή δύο υφιστάμενων αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου, επί μη οριοθετημένων χυμάρων μέσου πλάτους 8 μέτρων. Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν καθαίρεση υπαρχόντων τεχνικών από τις σημεντοσωλήνες, εξκαφές 30 κάτω από την υφιστάμενη στάθμη της κήτης του ρέματος, εξυγίανση του εδάφους, θεμελίωση μελίθους 5-20 κιλών, ξυλότυπη και σκυροδέτηση του τεχνικού, μόνωση των επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα, εργασίες οδοστρωσίας για οδούς πρόσβασης μήκους περίπου 100 μέτρων εκατέρωθεν του τεχνικού έργου και τέλος την σήμαση με πλαστικούς οριοδείκτες. Και από την Κέφαλη να πάμε στο Μαστιχάρι, όπου ανοίγουν νέοι δρόμοι μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Δήμου της ΕΚΟ. Νέοι δρόμοι, συγκεκριμένα αναφέρει, ανοίγουν στον οικισμό Μαστιχαρίου με ασφαλτοστρώσεις και τοποθέτηση φωτισμού μετά από πολλά χρόνια και πρόκειται για το έργο εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδίου, της διάνοιξης δηλαδή οδών στο σχέδιο πόλης του Μαστιχαρίου, που ήδη υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινά σε λίγες μέρες. Το έργο περιλαμβάνει τη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στον οικισμό Μαστιχαρίου επιφάνειες 4.480 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών και σωμάτων κορυφής. Είναι ένα νέο έργο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, της ΕΚΟ, και δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι δημότες και οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει, όπως σημειώνεται. Αυτή η Δημοτική Αρχή επισημαίνεται, δίνει λύσεις αλλάζοντας την κορμή έργα, γιατί ένας ισχυρός Δήμος συμβαίνει να έχει και την οικονομική δυνατότητα να κάνει δικά του έργα για το Δημότη. Οι εργασίες τώρα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν γενικές εξκαφές με μηχανικά μέσα, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εξκαφής, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή κρασπεδορύθρων, επιστρώσεις των πεζοδρομίων με κυβόληθους, εργασίες ομβρίων υδάτων, ασφαλτικές εργασίες, εργασίες φύτευσης και τοποθέτηση ιστών φωτισμού μέτρων με φωτιστικά LED 25-50 βάτ. Με κάθε επισημότητα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή έναρξης του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ψυχιατρικής, το οποίο πραγματοποιείται στο νησί μας αυτές τις μέρες. Η τελετή έγινε συνοδεία της αναπαράστασης του Ιπποκρατικού Όρκου στο Σκληπείο της ΚΟΕ. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβμασμιότατου Μητροπολίτου μας, κυρίου Ναθαναήλ, ανηλυμένες υποχρεώσεις του οποίου δεν του επέτρεψαν απόψε να είναι μαζί μας. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί στους συνέδρους. Εύχομαι τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου να είναι αρκετά και ωφέλιμα
ιδιαίτερα για τους ασθενείς, γιατί αυτοί κυρίως είναι το επίκεντρο, δηλαδή ο άνθρωπος. Δυστυχώς η εποχή μας, έτσι όπως εξελίχθηκε, δημιούργησε πολλούς ψυχικά ασθενείς και έφερε την ανάγκη μας. Εύχομαι καλή δύναμη στους συντελεστές και καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Κόσπη Ιμποκράτη σας καλωσορίζει στο νησί που δοκιμάστηκε και εξακολουθεί να δοκιμάζεται όχι μόνο από την οικονομική κρίση και όλα αυτά που ζούμε σε αυτή την περίοδο, αλλά και από δύο μεγάλες προκλήσεις. Η μία ανθρώπινη πρόκληση με τους χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι πέρασαν από το νησί και η δεύτερη με ένα πολύ ισχυρό σεισμικό φαινόμενο που έπληξε το νησί πέρσι. Δεν σας τα λέω αυτά για να προκαλέσω τη συμπάθεια ή την αγάπη σας προς την ΓΟ. Θεωρώ δεδομένη την αγάπη σας προς την ΓΟ. Για να επιλέξετε να κάνετε εδώ το συνέδριο, σημαίνει ότι αυτή η αγάπη υπάρχει μαζί με το ενδιαφέρον και την μεγάλη προσπάθεια που θα για να πείσει, φαντάζομαι, το Διοικητικό Συμβούλιο ο εκλεκτός συμπολίτης μας και συνάδελφός μας, ο κ. Νίκος Σταματίου, τον οποίο ευχαριστώ επίσης για την παρουσία μου εδώ. Σας το λέω γιατί σε όλη αυτή την περίοδο που η ΚΟΣ δοκιμάστηκε, σε όλη αυτή την περίοδο που η χώρα δοκιμάζεται, πραγματικά όλοι θέλουμε, μα όλοι, να κουμπίσουμε κάπου. Να κουμπίσουμε σε ένα συνάνθρωπο, να κουμπίσουμε σε ένα ειδικό επιστήμονα, να κουμπίσουμε σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά μπορούν να σταλάξουν στην ψυχή του ανθρώπου δύο λόγια, δύο λέξεις παρηγορίας και δύο λόγια ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης που βιώνει ο καθένας προσωπικά. Η ΚΟΣ ταυτόχρονα, ως τρίτος πολιτικός οργανισμός της χώρας, δέχεται το καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που επίσης μπορώ να πω συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, αλλά και στην περαιτέρω επιβάρυνση μιας κατάστασης ή των ανθρώπινων αντοχών σε πάρα πολλά επίπεδα. Τα βιώνουμε ως πολιτικά πρόσωπα, τα βιώνουμε ως άνθρωποι, τα βιώνουμε και ως οικογένειες. Θεωρώ πως η επιλογή σας εδώ έχει σχέση και με την ιστορικές καταβολές, την πατρίδα του Ιπποκράτη, του ανθρώπου που πρώτος μας δίδαξε ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος τον οποίο οφείλουμε να υπηρετούμε. Ή από τη θέση της επιστήμης την οποία υπηρετείτε εσείς, ή από τη θέση της πολιτικής και της διοίκησης την οποία υπηρετούμε εμείς, ή θεωρούμε ότι την υπηρετούμε. Με αυτά τα λόγια σας καλωσορίζω στην ΚΟ. Εύχομαι οι διαδικασίες του συνεδρίου σας να εξελιχθούν προς όφελος και του Συλλόγου της Ένωσης των Ψυχιάτρων Ελλάδος, αλλά και της επιστήμης. Και πάνω απ' όλα εύχομαι τα συμπεράσματα του συνεδρίου να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης περαιτέρω της βοήθειας που παρέχετε προς τους ανθρώπους, προς τους συνανθρώπους σας. Καλωσορίσατε στο νησί. Καλή επιτυχία στο συνεδρίο σας. Της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της περιφερειακής ενότητας ΚΟΣ Νησίρου, σας καλωσορίζουμε στην ΚΟ και ευχόμεθα να έχει καλά αποτελέσματα το συνέδριο που διοργανώνετε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΚΟ για να κάνετε αυτό το συνέδριό σας ως την πατρίδα του Ιπποκράτη, ο οποίος πρώτος μας δίδαξε ότι όλα τα νοσήματα ξεκινούν πρώτα από την ψυχή και μετά καταλήγουν στο σώμα. Εύχομαι λοιπόν τις δύσκολες μέρες που περνάμε στην ΚΟ, όπως προείπε και ο Δήμαρχος, να διεξαχθούν καλά συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν την ΚΟ και την ανθρωπότητα συγχρόνως. Εκ μέρους του ΔΣ, του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ και του Συνόλου του Ιατρικού Σώματος του Νησιού, καλωσορίζω τους συνέδρους του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής στο μαγευτικό και γεμάτο δύναμη τούτο τόπο, το Ασκληπείο της ΚΟ, όπου ο ιατρός, ο μεγάλος ιατρός Ιπποκράτης, έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης ιατρικής που σήμερα όλοι υπηρετούν. Όπως ασφαλώς σας είναι γνωστό, ο Ιπποκράτης πρώτος διατύπωσε τη θεωρία ότι ο άνθρωπος αποτελεί ένα ενιαίο σωματικό-ψυχικό όν που επηρεάζεται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, διαχώρισε τα ψυχικά νοσήματα από την επίδραση του μυστικισμού και των δυσιδαιμονιών
και περιέγραψε τα πρώτα κλινικά ψυχιατρικά σύνδρομα όπως τη μανία, τη μελαγχολία, τις λοχιακές ψυχώσεις και τα τοξικά παραλυρήματα. Υπό τις σκιές λοιπόν των αρχαίων Ελλήνων γιατρών που έδρασαν στον ιερό αυτό χώρο και εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή μας που επιλέξατε το νησί μας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου σας, σας καλωσορίζουμε και πάλι και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο συνέδριο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να χαιρετήσω τις εργασίες του συνεδρίου σας στο νησί που είναι η γενέτειρα του πατέρα της σύγχρονης ιατρικής του Ιπποκράτη. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους συνέδρια είναι απολύτως απαραίτητα και παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα για την ιατρική κοινότητα, τους ωφελούμενους και τις τοπικές κοινωνίες μέσα από την αλληλεπίδραση και την διάχυση των εξελίξεων στην επιστήμη. Πέρα από την κάλυψη επιλεγμένων αντικειμένων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, το συνέδριό σας έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο, καθώς, όπως διάβασα στην ανακοίνωσή σας, η επιλογή της ΚΟ συνδυάζει την Ιπποκρατική παράδοση με την ανάγκη της μελέτης και των λύσεων στα προβλήματα που γεννά η παρουσία χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας. Μια ματιά στις συμμετοχές, στο πρόγραμμα και τις εργασίες που θα παρουσιαστούν επιβεβαιώνει τις προσδοκίες μας για την επιστημονική του αρτιότητα και την επιτυχία του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια λοιπόν στους διοργανωτές αλλά και σε όλους εσάς τους συμμετέχοντες που δίνετε καθημερινά τη μάχη σε δύσκολες συνθήκες με υπευθυνότητα για τη διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υπηρεσιών ψυχικής και νοημικής βοήθειας που τους έχουν ανάγκη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω από αυτό το βήμα να σας μεταφέρω τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νησί από την έλλειψη δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί ο τοπικός πληθυσμός, οι κρατούμενοι, οι πρόσφυγες στις δομές φιλοξενίας και οι επισκέπτες του νησιού. Στο σχεδιασμό της διοίκησης του νοσοκομείου είναι στα πλαίσια της υποβολής ενός νέου σύγχρονου οργανισμού το αμέσως επόμενο διάστημα να συμπεριληφθεί ψυχιατρικό τμήμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και τέλος σας εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να περάσετε καλά στο υπέροχο νησί μας. Διαβάζω απευθείας το χαιρετισμό του κ. Παυλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην ανακτήριο τελετή του 26ου Πανελληνίου Ψυχιατρικού Συνεδρίου, στην οποία τυχώς αδυνατό να παραστώ ευρισκόμενος εκτός ΚΟ. Εκ μέρους ωστόσο του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος ΚΟ, σας συγχαίρω για την επιλογή σας να συνδυάσετε την έναξη των οργανισιών σας με την αναπαράσταση της απαγγελίας του διαχρονικής ισχύως όρκου του Ιπποκράτου στο Ασκληπείο. Έχουμε κάθε επιτυχία στις συνεδριακές δραστηριότητές σας με τη βεβαιότητα ότι παραμένει ο οδηγός της εξαιρετικής επιστημονικής ειδικότητός σας η Ιπποκρατική υπόδειξη Οφελέιν Ημιβλάπτιν. Θερμούς χαιρετισμούς, Αριστοτέλης Παυλίδης, Πρόεδρος Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος ΚΟ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία διοργανώνει το Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ιερά αυτή για την ιατρική νήσο. Πριν από 14 χρόνια είχε ξαναγίνει το συνέδριό μας εδώ. Παλιότεροι ίσως το θυμούνται. Και ήταν ένα πάρα πολύ επιτυχημένο συνέδριο. Ο λόγος που γίνεται σε αυτή την νήσο, την ιερά νήσο, το συνέδριό μας, όπως θα σας εξηγήσει και ο πρόεδρος μας σε λίγο, είναι διότι θέλουμε να τονίσουμε την συμβολή του Ιπποκράτη στην παγκόσμια ιατρική και ιδιαίτερα στην ψυχιατρική και διότι συμβαίνει να υπάρχει μία τραγική επικαιρότητα που αφορά και αυτό το νησί και η επικαιρότητα αυτή είναι η προσφυγιά. Η προσφυγιά έχει επιπτώσεις όχι μόνο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αλλά και για τον λαό που φιλοξενεί τους πρόσφυγες. Και έχουμε όλοι διαπιστώσει ότι ενώ στην αρχή με την έμφυτη διάθεση φιλοξενίας που έχει ο ελληνικός λαός αγκαλιάσαμε και υποδεχτήκαμε τους δυστυχισμένους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους, στη συνέχεια επήλθε κάποιος κάματος, αρχίσαμε κάπως να τις φορούμε και να διαμαρτυρόμαστε από την πληθώρα των προσφύγων και μεταναστών. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη καμπή
και πιστεύουμε ότι εμείς σαν επιστήμονες της ψυχικής υγείας, των επιστημών της συμπεριφοράς, μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που οργανώνουμε το συνέδριο σε αυτό το νησί. Ο Ιπποκράτης υπήρξε μία προσωπικότητα ανεπανάληπτη. Γιατί? Γιατί κατάφερε να συνδυάσει την επιστημονική πρόοδο με το θρησκευτικό συνέστημα. Ο Ιπποκράτης ήταν αυτός που είπε ότι η ιερά νούσος ήταν το ίδιο ιερά όπως και όλα τα άλλα νοσήματα. Ότι δεν οφείλεται σε επιδράσεις θεϊκές, αλλά οφείλεται σε μια οργανική δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Και τόλμησε να το πει σε μια περίοδο που αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν εύκολα ανεκτά. Συγχρόνως όμως ο Ιπποκράτης τόνισε την ανάγκη για λατρεία των θεών και προσοχή στο θείο. Και αυτό το βλέπουμε στον όρκο του Ιπποκράτη, όπου τονίζεται, όπως ξέρετε όλοι, η σημασία της θεϊκής επίδρασης. Ο Απόλλωνας, η υγεία και η πανάκια. Και δεν είναι τυχαίο ότι πρώτα αναφέρεται η υγεία, η θεά της προληπτικής ιατρικής, και στη συνέχεια η πανάκια, η θεά της θεραπευτικής ιατρικής. Έδωσε λοιπόν έμφαση, κατά κύριο λόγο, στην πρόληψη. Καταρχήν θέλω να απευθύνω μια θερμή ευχαριστία στην ΚΟ για την φιλοξενία και την υποδοχή. Τα πανελλήνια συνέδρια συνήθως αναπτύσσουν τα κύρια θέματα που αφορούν τους κύριους άξονες που μας απασχολούν στην ψυχιατρική, και αυτό θα γίνει και σε αυτό το συνέδριο. Η επιλογή της ΚΟ, νομίζω, έχουμε πει ήδη τους λόγους. Το ένα είναι η υποκρατική παράδοση και η συνέχισή της. Το δεύτερο είναι, στην ΚΟ έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε πιο κοντά στην πρώτη γραμμή τα προβλήματα που θέτει η υποδοχή των προσφύγων και επίσης των φυσικών καταστροφών. Το συνέδριο έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι τιμή για μένα να κηρύξω την επίσημη έναρξη του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας από το χώρο του Ασκληπίου. Ευχαριστώ. Μνημή Απόλλωνα Ιτρών και Ασκληπιών και υγείαν και πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας ίστορας πιευεμένος, επιτελέα ποιήσιν κατά δύναμην και κρίσιν εμήν, όρκον τον δε και ξυγγραφήν τιν δε. Υγεί σας Θέμε τον ιδάξαντά με την τέχνη ταύτην, ίσα γενέτησιν εμίσιν και βίου κοινόσαστε. Και χρεών χρήζον τη μετάδοσιν ποιήσαστε και γένωστε εξ αυτού αδελφείς, ίσον επικρινέιν άρεσιν και διδάξιν την τέχνη ταύτην, ειν χρήζουσιν μανθάνιν άνευ μισθού και ξυγγραφής. Παραγγελίστε και ακροήσιος και της λυπής απάσης μαθήσεως μετάδοσιν ποιήσαστε, ιήσι εμίσι και τίσι του εμέ διδάξαντος, και μαθητές εις συγκεγραμμένιστε και ορκισμένης νόμο ιητρικό, άλλο δε ουδενή. Διετοίμασίτε χρήσομαι υποφελή καμνόντων, κατά δύναμην και κρίσιν εμήν, επιδηλήσει δε και αδικήν ήρξιν. Ου δώσω ουδέ φάρμακον, ουδέ μη αιτηθείς ανάσημον, ουδέ υφηγήσω με ξυμβουλήν τίν δε. Ομοίως δε ουδέ γυναική πεσόν φθόριον δώσω. Αγνός δε και οσίως διατηρήσω βίον των αιμών και τέχνην την εμήν. Ούτε με ουδέ ουδέ μιληθιώντας, εχωρίσω δε εργάτη συναδράση τρίξιος τίς δε. Εσοικίας δε ο κόσας ανεσίω. Εσελεύσω με υποφελή καμνόντων, εκτός αιών πάης αδικής, εκουσής και αυθορής, της θεάλης και αφροδισίων έργων, επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρών, ελευθέρονται και δούλων. Άδανε θεραπεία, είδω ή ακούσω, η άνε θεραπείς κατά βίων ανθρώπων, αν μη χρήποτε εκλαλέστε έξω, συγγίσω με. Άρητα ηγεύμενος είναι τα τι αυτά. Όρκον μένου μητών δε επιτελέα πιέοντι και μη ξυγχέοντι, ή επαύραστε και βίου και τέχνης, δοξαζομένο παραπάσιν ανθρώπης, εστον αϊ χρόνων.
παραβαίνοντι δε και επιορκέοντι τα αναντία του τέων. Τώρα, η ΔΕΙΑΚ της Κόκκυρης και κύριε ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών στο δίκτυο και της δεξαμενής σύνδρευσης θα γίνει διακοπή νερού στις 19 του μήνα, αύριο δηλαδή, Σάββατο, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 μετά το μεσημέρι στις περιοχές του Αγίου Γεωργίου, στο Πυλί και στο Μαρμάρι. Η διακοπή είναι επιβεβλημένη, όπως ανακοινώνεται, προκειμένου να τοποθετηθεί το σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού που συνδέει ηλεκτρονικά την κεντρική δεξαμενή στη θέση Ζαμάκου με τις αγιοτρήσεις που πληρούν την δεξαμενή. Η επανατροφοδότηση τώρα του δικτύου με νερό θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό και οι καταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποπίεση. Μην ξεχάσετε δηλαδή τις βρύσες ανοιχτές, ενώ δεν τρέχει νερό, και μετά βέβαια έχετε τα επακόλουθα. Αστραπία, κυρίες και κύριοι, ήταν η αντίδραση της δομής πολιτικής προστασίας του Δήμου της Κόμου αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς κοντά στο 543 στρατόπεδο στην αντιμάχεια το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου. Το προσωπικό και οι εθελοντές έφτασαν πρώτοι στο χώρο της πυρκαγιάς και άρχισαν να επιχειρούν αμέσως για να την περιορίσουν και για να τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν και τα μηχανήματα του Δήμου. Η δομή πολιτικής προστασίας του Δήμου της Κόμου δημιουργήθηκε κυριολεκτικά από το μηδέν, απέδειξε, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, για μια ακόμα φορά πόσο σημαντική και καθοριστική είναι η συμβολή της. Σε τρία σημεία και δρόμους πέφτει σήμερα άσφαλτος με γοργούς ρυθμούς, δουλεύοντας συνεργεία για την υλοποίηση του ευρέως προγράμματος. Είναι η αλήθεια ασφαλτοστρώσεων που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες. Συνεχίζουμε με γοργούς ρυθμούς. Ευχαριστούμε για την υπομονή του κόσμου και τις δημοτικές αρχές, δημοτική αστυνομία, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που ήταν αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είμαστε τώρα στην περιοχή της Λαγκάδα. Έχετε το μεταξύ και στην περιοχή του Βεφορυπιακού του Σοδού Αμερικής στον Κάθετο, μέχρι και την Κανάρη, ήδη ξυλώσει. Είναι επί της Μανδυλαρά, ναι. Αυτομάτως, ναι. Με το που ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι θα μετακινηθούμε στη Μανδυλαρά. Εντός της ημέρας, δηλαδή. Εντός της ημέρας, αν μπορούμε να απασχολήσουμε το προσωπικό και συντονιστούμε άψογα, θα δείτε και τρίτο κομμάτι έτοιμο. Και τρίτο κομμάτι, δηλαδή, είναι αυτό. Δεν θα σας αποκαλύψω πιο, γιατί δεν μπορώ να είμαι ασυνεπής στην προσπάθεια. Ωραία. Αύριο... Αν δεν το δείτε αλλιώς, θα έχετε νερότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να είστε καλά. Και εσύ, γεια σας. Ομιλία του συγγραφέα ιστορικού Μάρκου Αποστολίδη με θέμα ο Ελληνισμός μέσα από το βλέμμα, συγγνώμη, του Καβάφη, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 21 Μαΐου στην αίθουσα Ιπποκράτης της Εβραϊκής Συναγωγής, στην Χάβρα δηλαδή. Στις 7 το απόγευμα την ομιλία θα συντονίσουν Ευρύδη Κινάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος, και η Βασιλική Χριστοπούλου, αρχαιολόγος. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Η μέρα μνήμης τώρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή 20 Μαΐου. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η δοξολογία στον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Αρεναγωγείου, χωροστατούντας στο σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Κόουνησίρου Ναθαναήλ και του Ιερού Κλήρου. Η ομιλία θα γίνει εκ μέρους του Συλλόγου των Ποντίων Ξενιτέας αμέσως μετά τη δοξολογία από τον γραμματέα, τον Βαμβακίδη Γιάννη. Μέχρι τις 31 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, είναι η περίοδος υποβολής νέων αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για την προσχολική χρονιά 2018-2019. Για αιτήσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των διευθύνσεων των δημοτικών παιδικών σταθμών. Ήδη ΔΕΔΙΕ τώρα, στην περιοχή της Κόνα Κίνωση, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 21 του μήνα, τη Δευτέρα δηλαδή, από τις 10 το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πλατεία της Αγίας Τριάδας στην Αντιμάχεια, στο νησί της Κό, καθώς και διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος επίσης την Δευτέρα 21 του μήνα, από τις 8 έως τις 10 το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή στα ελληνικά, στην Κέφαλο.
Στα ωραία ερείπια της Αγίας Μάρτυρος Κλαβδίας, στην Αγιάκλαφτη, όπως παραδοσιακά την αποκαλούν οι κάτοικοι στο Πυλί, τελέστηκε και φέτος ο χαιρετικός εσπερινός. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολιτής Κόουνης Ήρων Αθαναήλ, μιλώντας στο εκκλησίασμα, έκανε λόγο για την αναμονή των Αγίων στα ερείπια και τα αρχαία χαλάσματα των ναών της αναστήλωσης από τους πιστούς και την Εκκλησία, αποκαλύπτοντας ότι και ο ναός της Αγίας Κλαβδίας θα αναστηλωθεί, όπως έγινε και με το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, τα οποία χρονολογούνται από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια. Ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνων εν αυτό Κυρίου δαϊκόμε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ Υγείου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και να τελέσουμε τον εσπερινό πάνω στα ερείπια του Ιερού Ναού της Αγίας Κλαβδίας. Και είναι ο Πατριάρχης του γένους μας, αυτός που δίδαξε σε όλους μας ότι πρέπει να σκύψουμε με αγάπη πάνω στα ερείπια των σεμνωμάτων του γένους μας. Είναι αυτός που μας διδάσκει να αγωνιζόμαστε για να αναστηλώσουμε και να σώσουμε και να αναδείξουμε ό,τι μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Είναι αυτός ο Πατριάρχης του γένους που μας δίνει δύναμη και μας τροφοδοτεί συνεχώς με ελπίδα, δείχνοντας τη φροντίδα του και την αγάπη του για να μην υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα
για το καθήκον μας προς την πίστη μας, την πατρίδα μας και το γένος των Ελλήνων. Και βρισκόμαστε εδώ πάλι στα ερείπια για να τελέσουμε τον εσπερινό. Αλλά δεν υπάρχουν για τους χριστιανούς και για τους Έλληνες ερείπια. Υπάρχει μόνο μνήμη, γιατί είναι η παρουσία των Αγίων μας ζωντανή. Είναι η παρουσία της Αγίας Κλαβδίας εδώ, από τότε που χτίστηκε, από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, για να μας θυμίζει πως υπήρξαν πρόγονοί μας εδώ που αγάπησαν τον τόπο και πως και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την αγάπη. Υπήρξαν πρόγονοί μας εδώ με πίστη και μας θυμίζει η Αγία Κλαβδία πως η ζωή της τελειωμένη μέσα στη λίμνη για το μαρτύριο της πίστεως, για την αγάπη του συνανθρώπου, μια και αυτή ήταν η διακονία της μαζί με τις άλλες παρθένες, να βοηθούν τον συνάνθρωπο. Και αυτό έκανε τον Διοκλητιανό να θέλει να τις αφανίσει, γιατί έφερναν στην επιφάνεια τις τύψεις που είχε, επειδή τίποτα δεν φρόντιζε παρά μόνο την δική του καλοπέραση. Είναι παρούσα λοιπόν η Αγία Κλαβδία εδώ ανάμεσα στους πατέρες, στους ιεροψάλτες, εσάς όλους, στους άρχοντες και τους αρχόμενους. Είναι παρούσα η Αγία Κλαβδία εδώ με τη δύναμη της τέχνης και της αγάπης του Δαβίδ, του Χατζηδαβίδ, που με ρύμνησε μαζί με την ομάδα του να έρθει εδώ η Αγία και να είναι παρούσα απόψε μαζί μας και να μας λέει περιμένω. Είμαι εδώ, δεν βιάζομαι, περιμένω. Είναι εδώ ανάμεσα σε μας. Είναι άνθρωποι γύρω-γύρω που κοιτάζουν. Είναι άνθρωποι που βοηθούν συνεχώς. Είναι άνθρωποι που συνεχώς έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε τι θα κάνουμε με την Αγία Κλαβδία. Θα την αναστηλώσουμε, πατέρες και αδελφοί μου. Θα κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που πιστεύουν. Και αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτόν τον τόπο είναι η πλειοψηφία. Ο κύριος Μωρές μας έλυσε τα χέρια με την παραχώρηση του οικουπέδου. Προχωράει η υπόθεση στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ο κύριος Αντώνης έρχεται συνεχώς και ανάβει το καντήλι μαζί με τη γυναίκα του. Όλοι περνάτε από εδώ και φροντίζετε οι γείτονες, οι περαστικοί, οι χωριανοί και οι άνθρωποι από τα άλλα χωριά. Μη μειώσετε αυτό τον ενδιαφέρον. Να θεωρείτε ότι η Αγία Κλαβδία είναι εδώ. Σας περιμένει και εδώ, γιατί οι Άγιοι μας περιμένουν. Δεν χάνουν την υπομονή τους. Όποτε επιθυμίσουμε είναι εδώ και μας περιμένουν. Να εύχεστε, πατέρες και αδελφοί μου, να μας αξιώσει ο Θεός. Είναι πράγματα που γίνονται όταν οι άνθρωποι το επιθυμούν. Έχουμε το παράδειγμα εξάλλου στην περιοχή. Ο πατήρ Κωνσταντίνος με την ενορία του ήδη τελειώνει την αναστήλωση του Αγίου Αντωνίου. Ένα σωρό ερειπίων τώρα αρχίζει να είναι πλέον και πάλι ναός. Σε ευχαριστώ, πατέρα Κωνσταντίνε. Εύχομαι, πατέρα Ηρακλή, και εσύ να κάνεις αυτό ακριβώς. Το ίδιο να έχεις παράδειγμα τον πατέρα Κωνσταντίνο και με τους ενορίτες σου και με όλους εμάς και με όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους. Να φτάσουμε στο σημείο να ξαναδούμε πάλι το όμορφο εγκλησάκι της Αγίας Κλαβδίας. Εύχομαι η Αγία να με συνδέει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για να σας προστατεύει και να σας φωτίζει, να σας αγιάζει, να σας γεμίζει χαρά. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι. Να έρχεστε στον εσπερινό των ερειπίων και να αξιωθείτε να έρθείτε και στον εσπερινό του ναού και στη λειτουργία του Ιερού Ναού. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα έτη σας. Μέγας αρχιερετικός εσπερινός, κυρίες και κύριοι, πρόκειται να τελεστεί για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, χωροστατούντας στο Σεβασμιωτό Μητροπολιτικό Ινησίου Ναθαναήλ, το Σάββατο αύριο σε 7 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Πτωχών, Σύνοδο Αρτεμισίας.
Η Κεπαπιάς προσκαλεί όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στο χώρο που παραχωρείται για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την τιμολογική πολιτική που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πίσω πλευρά δηλαδή προεκτυπωμένων εισιτηρίων και κιόσκια εκδοτήρια, να καταθέσουν σχετικό αίτημα προς την κοινοφιλή επιχείρηση και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Τα αιτήματα θα πρέπει να κατατίθενται στο γραφείο της Κεπαπιάς, στην οδό Θελοντών Παλαιών Πολεμιστών 1, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Δευτέρα 21 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή 25. Πληροφορίες εντωμεταξύ δίνονται και στο τηλέφωνο 2242-0-22-044. Μάθε τέχνη κι άστινε και άμα πεινάσεις πιάστινε. Τα κοφίνια και τα καλάθια πλέκονται ακόμα με καλαμωτές από ανθρώπους στο Ρωμά, οι οποίοι έβγαλαν, όπως μας είπαν, στην ζωή τους με ροκάμα του διονύζονται στην τέχνη που τους δίδαξαν πατεράδες και παππούδες, που δυστυχώς όμως δεν διονύζεται. Σήμερα συναντήσαμε έναν από εκείνους που, προσαρμόζοντας την τέχνη αυτή σε χρήσιμες σύγχρονες δημιουργίες, εξακολουθεί να δουλεύει με τα χέρια του τα καλάμια και να παράγει προϊόντα που του δίνουν εισόδημα. Τυχαία σας βρήκαμε βέβαια, ναι. Αλλά αξίζει τον κόπο να δούμε τη δουλειά που κάνετε. Ναι, καλαθάκια φτιάχνουμε. Καλαθάκια ή και για... Πολύφωτα. Απολύφωτο είναι αυτό. Πολύφωτο. Φτιάχνετε και τις, με την παλιά τεχνική, ναι, αυτά που... Ναι, οι τραμουζιάνες. Τα μιζάνες, τις πλέχνουμε. Ναι. Τις φτιάχνουμε. Τις φτιάχνετε. Τις φτιάχνουμε. Αυτή τώρα και αυτή είναι για φτιάξιμο. Άρα δηλαδή θα βγάλετε αυτό το πλαστικό που έχει και θα το κάνετε καλάμι. Θα βάλαμε τη βέργα. Βέργα. Πώς, τι ξύλα χρειάζονται και τι, ποιο είδος καλαμιού για να μπορέσετε να το φτιάξετε και πώς το εξεργάζεστε. Καλάμι σε μπαμπού. Εδώ βρίσκεται καλάμι τέτοιο, καλάμι, καλάμι βρίσκεται εδώ πέρα, αλλά βέργα δεν υπάρχει. Λίγο πράγμα. Πώς το πλέκετε, μάμα, δείξετε λίγο. Ναι, αμέ. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι του παππού η δουλειά αυτή. Πόσα χρόνια τη... Είναι παραδοσιακή δηλαδή. Πολύ παραδοσιακή. Mm-hmm. Πολύ παραδοσιακή. Χρόνια, πολλά χρόνια. Αγοράζει ο κόσμος τέτοια χειροποίητα. Παίρνει ο κοσμάκης, παίρνει. Τα μαγαζιά παίρνουν. Mm-hmm. Γιατί φτιάχνετε είναι... δηλαδή και καλάθια, φωτιστικά, ναι, 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 ναι. Παίρνετε παραγγελίες δηλαδή. Ναι, αυτές είναι τώρα παραγγελίες. Πάνε σε ένα μαγαζί για να τα βάλει σε φωτάκια μέσα. Βάλει λάμπα μέσα. Τέλειο. Το κρεμάει και το φτιάχνει ωραία. Όλο είναι το μυστικό, δηλαδή να γίνει σωστά η βάση, έτσι. Ναι, εδώ το, το δέσιμο, mm-hmm, το πλέξιμο, το σπάσιμο που το σπάεις εδώ, το γύρω γύρω για να δέσει. Από εδώ από τικό είσαστε ή... Ναι, από τικό είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, εμείς, να είστε καλά, καλώς εμείς, τα κάνετε. Εμείς, ευχαριστούμε. Βάζουμε τώρα το καλάμι εδώ. Φτάσαμε εκεί που θέλαμε, mm-hmm, για να μπει το μπαμπού το καλάμι να μην σπάσει. Ευλίγιστο, ε! Ναι, ευλίγιστο. Να, σώμα μαγκά μου, κρατάς. Είναι δύσκολη δουλειά, σου παίρνουν τα χέρια, αλλά και τι να κάνεις. Για να βγει το μεροκαματάκι, τι να κάνω. Έχω μαγκόνια, θα είσαι μαγκονάκι. Τα μαγκόνια μαθαίνουν τη δουλειά. Δεν θέλω να τη μάθω. Δεν θέλω να τη μάθω. Στεναχωριέσαι γι' αυτό. Όχι, γιατί είναι μια τέχνη, έτσι. Είναι μια τέχνη, έπρεπε. Όταν έχεις δουλειά, λέει, πώς λέει, πιάστηνε. Κιάσε τέχνη, πιάστηνε. Και άμα πεινάσεις, πιάστηνε. Αλλά τα παιδιά τώρα πάνε σχολείο, πάνε αυτό, θέλω να μάθουν. Και καλό είναι, πολύ καλό που πάνε σχολείο τα γονάκια μου. Σωστά, βέβαια. Ναι, μάθουν 5 γράμματα, κάτι να γίνει. Αλλά καλό είναι να μάθουν και τέτοιες τέχνες για να... Μια δουλίτσα που είναι και μπορούν να τη μάθουνε. Καλό είναι. Να μην τη δουλέψω τελικά, αλλά όταν... Αλλά καλά να την ξέρουνε. Ναι, αυτό είναι. Σωστά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να πάτε στο καλό. Στις αθλητικές μαθητές τώρα, κυρίες και κύριοι, οι σχολικοί αγώνες μπάσκετ στα δημοτικά σχολεία δίνουν κάθε χρόνο την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να συναντηθούν και να αγωνιστούν στο κλειστό γυμναστήριο, δημιουργώντας ένα κλίμα γιορτής του αθλήματος. Ε,
παίξαμε, χάσαμε ένα αγώνα και συνεχίζουμε. Πόσο καιρό ασχολείστε με τον μπάσκετ? 6 χρόνια, 7. Εσείς? 6-7 χρόνια. Δεν μου λες, τα κορίτσια είναι καλύτερα ή και οι δύο είμαστε καλύτεροι. Εσείς με αγόρια όμως, η ομάδα είναι μεικτή, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε? Καλή. Πώς θα βλέπετε, ποιος είναι το φαβορί? Πόσο διάσημος σίγουρα, σαν παίκτης είναι διάσημος? Όπως τον Γκάρι. Από πού είστε εσείς, ποιο παιδιά είστε? Από το 7ο. Από το 7ο, αυτός. Να ρωτήσω. Ορίστε. Παίζετε μαζί με τι ομάδα? Όχι. Είμαστε χωριστά. Παίζουμε αγόρια κορίτσια. Βασικά τα κορίτσια παίζουν με κορίτσια και τα αγόρια με αγόρια. Ωραία. Η ομάδα των κοριτσιών λοιπόν, πώς πάει σε αυτό το... Έχουμε 2 νίκες και 1 ήττα. Καμία ήττα. Καμία ήττα. Καμία, εντάξει, sorry. Έχουμε έξω καλά. Εμείς έχουμε 2 νίκες και 1 ήττα, αλλά τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στον ημιτελικό να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε. Χάρη σε μένα. Ηρέμησε. Από ποια ομάδα είστε? Δεύτερο δημοτικό σχολείο ΚΟ. Δεύτερο δημοτικό σχολείο ΚΟ. Πώς πάει? Καλά, έχουμε 3 νίκες και 0 ήττες και έχουμε πάει ημιτελικό. Άρα κοντεύετε να φτάσετε δηλαδή το κύπελλο. Ναι. Αυτό είναι το παιδί. Πόσο καιρό με το μπάσκετ? 6 χρόνια. Στο σχολείο μόνο ή και εκτός? Και εκτός. Σε ποια ομάδα? Υποκράτη. Πόσο καιρό κάνετε μπάσκετ? Λίγο καιρό, όχι πολύ. Όχι πολύ. Ποια ομάδα είναι για εσάς το φαβορί αυτό το τουρνουά? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Η δική μας. Το πιστεύουμε. Και άμα το πιστεύουμε, όλα μπορεί να γίνει. Αυτό θα το στείλω δηλαδή και το μπάσκετ. Είναι το πρώτο. Πρώτο δημοτικό σχολείο. Μπράβο. Πώς πάει, είσαι σε ομάδα κοριτσιών, έτσι? Ναι, καλά, ναι. Παίξατε μέχρι τώρα? Ναι, 2 μάτς. Κερδίσατε, χάσατε. Δεν πειράζει όμως, ήταν ωραία. Συναντήσατε και συναντητές από άλλα σχολεία. Ναι. Μπράβο, για την πλάμα. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς είστε από πού? Από το 6ο. Από το 6ο. Είσαστε πάγκος, περιμένετε να μπείτε στον αγώνα? Ναι, ναι. Μέχρι τώρα η ομάδα πώς πάει? Καλά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Έχετε νίκες, ήττες? Μια ήττα. Μια ήττα. Και πόσες νίκες? Μηδέν. Καμία. Ο δεύτερος αγώνας είναι. Δεύτερος αγώνας είναι. Ναι. Το καλό, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σχολικό τουρνουά, να λέγαμε. Ναι, ναι. Είναι ένα σχολικό τουρνουά 3-4-2-3, το οποίο έχει καθιερώσει και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής τα τελευταία χρόνια. Κυρίως γιατί τα παιδιά είναι μικρά και οι χώροι που έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι είναι λίγοι. Και επειδή είναι και τέλος της περίοδου, προσπαθούμε να κάνουμε παιχνίδια, αγώνες δηλαδή, στη μορφή τουρνουά για να ξεμπερδεύουμε έτσι και πιο γρήγορα. Πάντα τα παιδιά το διασκεδάζουν από ό,τι μιλήσαμε μαζί τους. Ναι, αλλά ο σκοπός μας είναι αυτός, τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα. Βέβαια αυτά από τη φύση τους παθιάζονται, πάντα παίζουν για να νικήσουν, αλλά το ζητούμενο είναι γενικώς να δουν πώς είναι ένα παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της εναλλαγής των συναισθημάτων, θα έλεγα. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει αξία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πλέον το κάνει ήδη ο διασυλλογικός αθλητισμός. Στα πιο παλιά χρόνια, τα δικά μας, ας το πούμε έτσι, το σχολείο εξυπηρετούσε αυτό το πράγμα που λες τώρα. Δηλαδή να μπαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο για να βρίσκουν οι ομάδες υλικό. Τώρα πάμε κάπως ανάποδα. Οι ομάδες έχουν υλικό, τα παιδιά παίζουν ήδη και απλώς περιμένουν να αναδείξουν το όποιο ταλέντο, την όποια δεξιότητα μέσα από τις σχολικές τις ομάδες, τις οποίες σημειωτέων αγαπάνε περισσότερο. Προφανώς αυτό είναι γιατί είναι η πρώτη κοινωνικοποίηση σε ομάδες. Ακριβώς γι' αυτό. Έχει μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλά ομάδες κοριτσιών. Ναι, είναι τουρνουά παράλληλο. Είναι ένα τουρνουά κοριτσιών και ένα τουρνουά αγοριών. Υπάρχουν και μικρές ομάδες, αν κατάλαβα καλά. Κοιτάξτε, κάποια σχολεία τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν πλήρεις ομάδες, αμυγείς ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Κάποια κορίτσια που ενδεχομένως παίζουν
και ήταν μόνα τους, τα βάλανε μέσα από 60 αγόρια, εντάξει. Δεν πειράζει, γιατί... Πώς εξελίσσεται ένας τέτοιος αγώνας? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, στην ηλικία την παιδική δεν υπάρχει ακόμα αυτή η φοβερή διαφοροποίηση του ανδρικού με του γυναικείου φύλου. Βέβαια στις τελευταίες τάξεις εκεί, την πέμπτη και την έκτη, φαίνονται αυτά τα... Αλλά κάποια κορίτσια που προφανώς παίζουν έτσι, πάνε σε ομάδες, οπότε δεν πολύ φαίνεται η διαφορά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, άπνοια και συννεφιά θα έχουμε αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, νότιο-ανατολική, με ένταση από 1 και 2 μποφόρ, τίποτα δηλαδή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.